Δημόσιες ακροάσεις μαρτύρων ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό θα διεξαχθούν στην καρδιά του καλοκαιριού εντός 4 ημερών. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση στο ΣΥΓΜΑ, θα διεξαχθούν στις 3, 6, 7 και 8 Αυγούστου, εκεί που εδρεύει η Ερευνητική Επιτροπή στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Ναι. Κυριάκο, ποιες είναι τώρα οι πληροφορίες σου για τα πρόσωπα που έχουν κληθεί σε αυτές τις δημόσιες ακροάσεις? Λοιπόν, ενώπιον της Επιτροπής θα παρουσιαστούν συνολικά 10 πρόσωπα. Προφανώς πρόκειται, Πέτρα, για πρόσωπα που γνωρίζουν πολλά τις αμαρτίες στο συνεργατισμό. Συνεπώς, οι μαρτυρίες που θα δώσουν, μόλις και το επαναλαμβάνω αυτό και τονίζουμε, αναμέτρα προκαλέσουν μεγάλες αναταράξεις. Ας μείνει όμως ως εδώ, Πέτρα, καθώς τα ονόματα των 10, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουν, αύριο από την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την κατάθεση εγγράφων από εμπλεκόμενους φορείς, μέχρι σήμερα έχουν παραδώσει έγγραφα στην Επιτροπή η Κεντρική Τράπεζα και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Αύριο, σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση, αναμένεται να καταθέσει σημαντικά στοιχεία ο Γενικός Ελεγκτής. Τις επόμενες ημέρες καλούνται να πράξουν το ίδιο άλλοι 7 τουλάχιστον αρμόδιοι φορείς. Διαφαίνεται, Πέτρα, ότι παρόλο που διανύουμε μια δύσκολη για έρευνες περίοδο, το έργο της Επιτροπής για τον Συνεργατισμό προχωρεί απρόσκοπτα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Στον αέρα βρίσκεται.